πείτε μου ποιον Έλληνα. Ποιος Έλληνα σε χωριακό θα μπορούσε να ελέγξει αυτά τα βιβλία. Έτσι για να καταλάβουμε δηλαδή. Τι είδους πολυπολιτισμός και τι είδους εθνότητες που ζούσαν αρμονικά μέσα στην πόλη. Αυτό είναι ένα επιχείρημα για να μας οδηγήσουν ξανά σε μια κατάσταση Βοσνίας, όπου ήθελαν να κάνουν ένα πείραμα και το 1994 για δύο χρόνια έβαλαν τα στρατεύματα του ΟΗΕ για να επιβάλλουν την τάξη, για δύο χρόνια είπαν, και έκτοτε αναδιετία προχωρούν συνέχεια να παραμένουν τα στρατεύματα εκεί. Έτσι και φύγουν από εκεί, έχουν σφαγεί, ήδη σφάζονται δηλαδή μεταξύ τους. Για να πετύχουν λοιπόν την αλλίωση της σύστασης των λαών, όπου ο ελληνικός ήταν από τους λίγους στον κόσμο, πλην πρωτογόνων, που είχε 97% αμυγή ελληνικό πληθυσμό στην χώρα του. Σήμερα τα πράγματα έχουν βέβαια ανατραπεί άρδιν, είναι πολύ κάτω από το 80%. Βέβαια και ομόθρησκος ήταν, αλλά εγώ μιλώ για την ελληνικότητα. Προκειμένου λοιπόν να διαλύσουν, να αφαιρέσουν τους συνδετικούς ιστούς που ενώνουν τους ανθρώπους ενός λαού, έφτασαν στο σημείο βιαίως να επιβάλλουν αυτό που λένε παγκοσμιοποίηση. Και υπάρχουν ανόητοι εδώ, διότι περί ανόητων πρόκειται, και ανόητο σημαίνει αυτός που μιλάει χωρίς νου, έτσι. Οι οποίοι τολμούν να ταυτίσουν τη σημερινή παγκοσμιοποίηση με την οικουμενικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια βιαίως επιβαλλόμενη κατάσταση, χωρίς την θέληση των λαών επί των οποίων επιβάλλεται. Τι δουλειά έχει αυτό με τον οικουμενισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος ουδέν υπεχρέωσε ποτέ να ακολουθήσει τον ελληνικό τρόπο ζωής. Αν τον ακολούθησαν, ήταν διότι προφανώς το φως που έφερε ο Αλέξανδρος τους φώτισε. Προφανώς ήταν φορέας ενός μεγάλου πολιτισμού τον οποίο απεδέκτησαν. Όχι ότι δεν έκανε κάποιες ενέργειες, βίες, όχι όμως για να επιβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά για να τους εξαντροπήσει. Αναφέρει ο Αριανός μέσα, υποχρέωσε τους σκύθες περιπίν να μην τρώνε τους νεκρούς τους. Αναφέρει μία σειρά από λαούς. Στο βιβλίο μου το γράφω στο Μεγάλο Αλέξανδρο μπροστά. Τι έκανε. Τους Πέρσες να μην παντρεύονται τις μητέρες τους. Άλλους τους έβαλε λέει το αλέτρι να τους μάθει η γεωργία και να μην είναι ληστές. Αυτά ναι. Αν αυτά λοιπόν είναι βία και κακουργήματα, καταδικάστε το. Πού είναι όμως η σχέση του οικουμενισμού με την παγκοσμιοποίηση. Σήμερα λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό, έγινε αντιληπτό ότι σκοπίμως χρησιμοποίησαν και Ασιάτες και Αφρικανούς για να εισέλθουν στην Ευρώπη και να αλλοιώσουν εντελώς το χαρακτήρα της. Κάνω μία υπόθεση, διότι προσπαθώ να βρω εξήγηση και δεν μπορώ να βρω άλλη, κάνω υπόθεση, δεν υποστηρίζω ότι είναι έτσι. Αλλά δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση, ούτε κανείς άλλος μου είπε. Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επεισόδια από Ισλαμιστές εναντίον της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Γιατί παντού σε όλη την Ευρώπη έχουμε επεισόδια και δεν έχουμε σε αυτές τις τέσσερις χώρες. Βεβαίως, ανοήτως πάλι, ο κύριος Δέντια και ο κύριος Κικίλιας θέλουν να μας παρουσιάσουν ότι είναι τόσο ικανοί ώστε ελέγχουν τα πάντα. Αναθεμάμαι αν είναι κάτι. Υποθέτω ότι επειδή οι χώρες αυτές είναι οι πύλες των μεταναστών για άλωση της Ευρώπης, δεν τους αφήνουν ακόμη να δημιουργήσουν προβλήματα για να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος και στραφεί εντελώς εναντίον τους. Οπότε θα κοπεί το ρεύμα. Αν αυτό ισχύει, πάντα λέω αν, αλίμονο σαν έναν πολιτικό επιστήμονα, να υποστηρίζω ότι αυτό είναι. Αν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι όταν ο ικανός αριθμός που απαιτείται για να επικρατήσει το χάος στην Ευρώπη θα συμπληρωθεί, τότε θα αρχίσουν και σε εμάς. Έχουμε πληροφορίες ότι αλίμονό μας, δεν λέω περισσότερα, τα στοιχεία τα έχουμε, τι προετοιμάζονται να κάνουν στην Αθήνα. Αφού από εδώ είναι το κέντρο, από εδώ δίνουν εντολές, αφού από εδώ δίνουν ελεύθερα, ποιος ενοχλεί, ποιος σου πειράζει. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ναι, βέβαια είναι σοβαρές οι αυριανές εκλογές,
Βέβαια, δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί, αλλά οι εκλογές αυτές είναι ένα μικρό επεισόδιο στην ιστορία του έθνους. Αν δούμε λίγες δεκαετίες παραπέρα, όπου θα ξεχαστούν οι σημερινές εκλογές με τον Α επί τα τρόπο, είτε θα μείνουν ως καλή ή κακή ανάμνηση, κανείς δεν ξέρει, τότε θα έρθουν τα προβλήματα μπροστά μας. Με την υπογεννητικότητα, με την πτυχή 250.000 νέων παραγωγικών Ελλήνων στο εξωτερικό, θα μείνουν όπως και εγώ στην ηλικία που είμαι, δεν θα είμαι τότε βέβαια, αλλά συνταξιούχοι, και μην ξεχνάτε ότι αυτοί που έρχονται είναι νέοι, δεν είναι συνταξιούχοι, και γενοβολούν. Ήδη στα Σκόπια η αλλαγή έγινε. Οι Σλάβοι άρχισαν να το σκέφτονται. Εκεί που ήταν περίπου 30% οι Αλβανοί, τώρα πλησιάζουν το 50%. Ο Αλή Αχμέτη, ο αρχηγός του μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος, το είπε. Δεν χρειάζεται Ελλήνη Μασαρία, σε λίγα χρόνια θα είμαστε πλειοψηφία. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό δεν είναι ενδιαφέρον για τώρα. Τα άλλα είναι συμπτώματα. Όπως και το μνημόνιο είναι σύμπτωμα. Εμείς το θεωρούμε πρόβλημα και μιλούμε συνεχώς για το μνημόνιο ως πρόβλημα. Ενώ είναι το σύμπτωμα της απείλας της κοινωνίας μας. Ούτε μνημόνιο θα χρειαζόταν ούτε τίποτα. Αν από το μέσα της δεκαετίας του 80 δεν δανειζόμασταν για να ικανοποιήσουμε κάποιους και να εξαγοράσουμε ψήφους. Και μετά έγινε ντόμινο αυτό. Καθένας που ερχόταν έκανε το ίδιο μέχρι σήμερα. Πέρα λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι ο πυρετός μιας ασθένειας. Τον πυρετό είναι ασπιρίνη, του σβήνει. Η ασθένεια όμως θέλει δουλειά. Και για εκεί δεν μιλάει κανείς. Αυτά λοιπόν και καλό βόλιο την Κυριακή. Είναι αλήθεια ότι ο Λόφος Καστά διεκδικείται με Χρυσόβουλο? Είναι, ναι, όχι διεκδικείται, ανήκει σε μονή. Ωραία. Πάνω λοιπόν μπορούμε να χτίσουμε ένα μοναστήρι. Μπορείς να... Α, όχι, άλλαξε. Η Ναοδομία τώρα έχει μπει στην Πελοδομία. Έπαψε να υπάρχει αυτό. Κάποτε η Ναοδομία μπορούσε να χτίσει οτιδήποτε. Όταν παλιά που ήμουν στο Euro, θέλαμε να βάλουμε μια κεραία πάνω στο Φιλίππιο. Συζήτησα με τον τότε φίλο διοικητή εδώ, διευθυντή της ΔΕΗ. Μου λέει: Υποκλείεται, δεν μπορεί να σας δώσω άδεια και απαγορεύεται κλπ. Λέω: Δεν μπορεί, στην Ελλάδα είμαστε. Κάποιο κόλπο θα υπάρχει. Πάντα υπάρχει ένα παράθυρο. Μου λέει: Αν επισήμως μπορώ να σου πω, λέει, αλλά δεν είναι η επίσημη θέση μου αυτή. Έτσι φιλικά να σου πω. Λέω: Τι, χτίσε ένα παρεκκλησάκι, μου λέει. Χτίσε ένα παρεκκλησάκι, εκεί η πολεοδομία δεν επεμβαίνει, η ναοδομία είναι. Παίρνει φως για το παρεκκλησάκι και μετά κάνει ό,τι θέλει το φως εσύ. Αν θα δείτε ξεκάρφωτα παρεκκλησάκια σε βίλες, μην φανταστείτε ότι είναι τόσο καλοί χριστιανοί αυτοί. Θέλουν να πάρουν φως. Και μετά πέρασε το κόλπο, τώρα που η ναοδομία δεν υπάρχει, γιατί η πολεοδομία τα φροντίζει, και βάζουν φωτεινές επιγραφές. Στο ξεκάρφατο βλέπεις μια φωτεινή επιγραφή και λες καλά, εδώ βρήκε να διαφημιστεί αυτός. Δεν βρήκε να διαφημιστεί, με φωτεινή επιγραφή επιτρέπεται να τη βάλεις όπου θέλεις και σου δίνει ρεύμα το κράτος. Το ρεύμα μετά εσύ με ένα καλώδιο το πας όπου θέλεις. Δεν θα βρει ο Έλληνας τώρα τρύπα τι λέει. Αυτά, ευχαριστώ.